Τα κεραμί φοβούνται το τσιμπιτσιμπί. Μη φοβούνται. Δεν πονάει και να είναι γενναία. Κάνε και δόντια σκληρά. Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που επικοινωνώ αυτό το βίντεο είναι ότι γενικά δείχνουμε τις χαρές μας, δείχνουμε τις ωραίες στιγμές, αλλά είναι ωραίο να ξέρετε και τέτοια πράγματα, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε εσάς και να έχετε πελαγώσει. Βέβαια, σίγουρα συμβουλευόμαστε τον παιδίατρό μας για το οτιδήποτε γίνεται, αλλά συμβαίνει, έχω συζητήσει και με άλλες μανούλες. Εμείς το ψάχνουμε λίγο παραπάνω ίσως, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτόταν ότι είναι κάτι πιο απλό, που φυσικά ευχόμαστε να κάνει κάτι πιο απλό, αλλά εννοείται ότι θα το ψάξουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, να σας τα πω από την αρχή. Η Μελίτα παραπονιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πονάει η μέση της και η πλάτη της. Στην αρχή λέγαμε ότι ήταν το καθισματάκι του αυτοκίνητου, μετά είπαμε ότι θέλει αγκαλιά συνέχεια γιατί δεν πελιάζει, γιατί θέλει αγκαλιά απλά, όπως περισσότερα παιδάκια. Και κάποια στιγμή ξυπνούσε στον ύπνο της με κλάματα ότι πονάει η μέση. Δεν ξέρω ακόμα και στο βίντεο πριν. Λοιπόν, έλεγα ότι ξυπνούσε με πόνους στην πλάτη και στη μέση, κάτι που ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Το παιδάκι δεν μπορούσε να κοιμηθεί, έτσι. Μέχρι που άρχισε να παραπονιέται στο σχολείο, μέχρι που κουράζεται πάρα πολύ εύκολα. Κάναμε εξετάσεις αίματος, πήγαμε σε παιδοορθοπαιδικό και σε παιδορευματολόγο. Κάναμε όλες τις εξετάσεις αίματος και το τελευταίο που μας είπανε για να δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα τουλάχιστον να αποκλείσουμε πολλά πράγματα, είναι να κάνουμε σπιθυρογράφημα τριών οστών. Γι' αυτό έχουμε έρθει στο ιατρικό προγραμματισμένο ραντεβού, προγραμματισμένη εξέταση. Εγώ έχω ρευματοειδή σπονδυλοαρθρίτιδα, οπότε έχω στο μυαλό μου το φόβο μου πως είναι κληρονομικό, μήπως το παιδί έχει κάποια αρθρίτιδα παιδική ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε περιμένουμε τώρα να κάνουμε το δεύτερο μέρος της εξέτασης και να πάρουμε το αποτελέσματά μας λογικά αύριο. Ευχηθείτε μας καλή τύχη. Έχουμε θετική ενέργεια πολύ. Δώστε μας κι άλλη.